Η δολοφονία του Τζον Κένεντι είναι το θέμα της έκθεσης φωτογραφίας Έραση Τεχνών Δημιουργών που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη. Η έκθεση που φιλοξενείται στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας έχει τίτλο GFK 22 Νοεμβρίου 1963, το ιστορικό βλέμμα του θεατή, και αποτελεί ένα φόρο τιμή στην 50η επέτειο από τη δολοφονία του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας του 20ου αιώνα, το οποίο λειτουργεί παράλληλα ως μια βαθιά τραυματική εμπειρία για την αμερικανική συλλογική μνήμη. Αυτή η έκθεση εστιάζει κυρίως στην φωτογραφία γύρω από τη δολοφονία. Αποκαλύπτει ότι το παραδοσιακό φωτορεπορτάζ απέτυχε να συλλάβει μερικές από τις σημαντικές στιγμές του γεγονότος. Με αφορμή λοιπόν αυτή την αποτυχία, μερικοί ερασιτέχνες φωτογράφοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, καθώς ως θεατές των γεγονότων κατέγραψαν το τι έγινε πραγματικά. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται έχουν τραβηχτεί από τους παραβρισκόμενους εκείνη την ημέρα στον Τάλλας του Τέξας. Στην εκθέση εκτίθεται επίσης αυθεντικά στιγμιότυπα από το κινηματογραφικό φιλμ του αυτόπτη μάρτυρα Άμπραμ Ζαμπρούντερ και η πολαρόιντ της δολοφονίας που τράβηξε η Μέρι Μούρμαν. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες ειδήσεων, υπήρχαν μόνο εικόνες που λειτουργούσαν ως προσωπική ανάμνηση του τραγικού γεγονότος. Αυτές λοιπόν έγιναν ιστορικές φωτογραφίες, γιατί ήταν οι ερασιτέχνες που βρίσκονταν κοντά στα περιστατικά και μπόρεσαν να καταγράψουν τα δραματικά γεγονότα της δολοφονίας. Γι' αυτό είναι φυσικό η ταινία του Ζαμπρούντερ και η φτηνή Polaroid της Μέρι Μούρμαν να γίνουν εικόνες μέσα από τις οποίες θυμόμαστε σήμερα το γεγονός. Η έκθεση φωτογραφίας για τον δολοφονημένο Αμερικανό πρόεδρο στο Διεθνές Φωτογραφικό Κέντρο της Νέας Υόρκης διαρκεί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.